Το Ισραήλ έχει εχμαλωτήσει 10 μέλη τη Ιεσμολάχ από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπω αποκάλυψε πηγή στο Sky News Arabia. Η ίδια πηγή εξήγησε ότι μεταξύ των εχμαλώτων τη Χεσμολάχ υπάρχουν τέσσερι που ανήκουν στι δυνάμει τη ομάδα Ραντγουάν, συμπεριλαμβανομένου ενό διοικητή πεδίου. Οι συγκεκριμένοι ανακρίνονται επί του παρόντο υπό τι Ισραηλινέ Μυστικέ Υπηρεσίε. Οι IDF δήλωσαν ότι οι δυνάμεις της ταξιαρχίας Γκολάνη σκότωσαν δεκάδες πράκτορες της Χεσμολάχ στο νότιο Λίβανο, εντόπισαν δύο αποθήκες γεμάτες με όπλα, συμπεριλαμβανομένων οβίδων, όλμων πυράβλων και αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυράβλων που βρίσκονταν σε μη στρατιωτικό περιβάλλον και βρήκαν εισόδους σε τέσσερα φρεάτια τα οποία χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες για καταφύγιο και αποθήκευση όπλων. Επιπλέον σημείωσαν ότι κατά τη διάρκεια μίας από τι δραστηριότητε τους, οι στρατιώτες εντόπισαν τρομοκράτες οι οποίοι εκτόξευσαν εναντίον του ένα αντιαρματικό πύραυλο και τράπηκαν σε φυγή, ενώ η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ απάντησε στο συγκεκριμένο χτύπημα.